Το νομοσχέδιο αυτό που δυστυχώς θα γίνει και νόμος βέβαια, αποτελεί έναν νέο, έχω ξεχάσει τους αριθμούς, ένα νέο γύρο επίθεσης απέναντι συνολικά στους εργαζόμενους και όχι μόνο στους συνταξιούχους και προαναγγέλλεται και επόμενος. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και νέους γύρους, ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνησης ή για όσο χρόνο κόμματα που ενδιαφέρονται να στηρίξουν αυτό το σύστημα, βρίσκονται στην εξουσία. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε το νομοσχέδιο αυτό μόνο ως ζήτημα κοινωνικής ασφάλισης. Καταρχήν, η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι μόνο η συνταξιοδότηση, είναι και συνταξιοδότηση, είναι και πρόνοια, είναι υγεία, είναι άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ. Το συνεξετάζουμε σε συνδυασμό με όλα τα νομοσχέδια που έχουν περάσει. Εγώ θα σας πω ευχαρίστως και από το 1974 και μετά, αλλά ιδιαίτερα από το 1985 και μετά και ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης, με το θέμα δουλειά, μισθός, εργασιακές σχέσεις. Δεν είναι κάτι αποκομμένο, γιατί και οι εργαζόμενοι έτσι πρέπει να τα δουν όλα μαζί. Πρέπει να τα δουν όλα μαζί. Από ποια βάση μισθού ξεκινάμε σήμερα, από ποιες εργασιακές σχέσεις, το πρόβλημα της ανεργίας. Και αν θέλετε, επιβεβαιώνετε ότι τα μέτρα που πάρθηκαν την περίοδο της κρίσης, βεβαίως πάρθηκαν την περίοδο της κρίσης και κυρίως ήταν βάρβαρα, γιατί πάρθηκαν όλα μαζί σε μικρό χρονικό διάστημα από όλες τις κυβερνήσεις. Στην πραγματικότητα όμως είναι για μέτρα που ξεκινάνε από την απασχόληση και φτάνουν ως τη συνταξιοδότηση, που ο πυρήνας τους πρωτοσχεδιάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα μετά την καπιταλιστική οικονομική κρίση του 1973, που δεν ήταν μόνο πετρελαϊκή και νομισματική, και σταδιακά πέρασαν από χώρα σε χώρα. Βεβαίως εμπλουτίστηκαν στην πορεία, γιατί από εκείνη την περίοδο και μετά αποφασίστηκε τέρμα οι όποιες κατακτήσεις υπήρχαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη ή και σε κάποια άλλα κράτη. Και τώρα ο καπιταλισμός έπρεπε να περάσει σε νέα φάση και να δημιουργήσει μία σύγχρονη, φτηνή εργατική δύναμη. Γίναν πάρα πολλοί εξυγχρονισμοί. Θαύματα, της είπε ο κύριος Παπάς. Θαύμα θεωρείται η ενοποίηση των 250 τόσο ασφαλιστικών ταμείων που ξεκίνησε πριν από εσάς. Δεν έγινε από εσάς. Θέλεις να το πεις θαύμα, 8, 1, το 10, το πες το ότι θέλεις. Εμείς δεχόμαστε ότι το σύστημα κάνει εξυγχρονισμούς. Μόνο που οι εξυγχρονισμοί δεν έχουν πάντα θετικό πρόσωπο. Είναι εξυγχρονισμοί που υπηρετούν το σύστημα, που υπηρετούν το κεφάλαιο και είναι εξυγχρονισμοί που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Και θέλω να πω ένα-δύο ζητήματα. Θεωρώ, κύριε Βρούτση, πάρα πολύ προκλητικό το επιχείρημα το οποίο προβάλλατε, ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο δίκαιο. Αυτοί που παίρνουν σύνταξη 30 χρόνια και πάνω, έως και 40, να έχουν περισσότερες αυξήσεις από αυτούς που είναι κάτω από τα 30 χρόνια. Και ακούγεται, μάλιστα, και φυσιολογικό και αρέσει κιόλας. Και εγώ σας ρωτάω, από τι εξαρτάται αν ένας ή μία εργαζόμενη μπορεί να δουλέψει συνεχώς 30 χρόνια και 40 χρόνια? Δεν εξαρτάται από το ύψος της ανεργίας. Η ανεργία το 2009 ήταν 700.000. Η καταγραμμένη ανεργία, και τότε εμείς και κάποια άλλα κόμματα που δεν πίστευαν ότι θα γίνουν κυβέρνηση και μπορούσαν να πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, έλεγαν ότι υπάρχει και η μη καταγεγραμμένη. Οι άνθρωποι εκείνοι, δηλαδή οι νέοι που ζητάνε δουλειά αφού τελειώσουν το πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να βρουν δουλειά, δεν καταγράφονται γιατί δεν είναι απολυμμένοι, δεν καταγράφονται ως άνεργοι, συν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης που σε ορισμένους κράτους υπήρχαν. Βεβαίως διπλασιάστηκε και ενδεχομένως και παραπάνω την περίοδο της κρίσης. Έτσι γίνεται στην κρίση. Μπορείτε να μου πείτε, για πάρτε και πριν την κρίση, πόσες γυναίκες μπορούσαν να συμπληρώσουν 40 χρόνια συνεχούς απασχόλησης? Μπορούσαν οι δημόσιοι πάλι, ναι, οι γυναίκες εκείνες δηλαδή που ήταν κυρίως στο δημόσιο. Γιατί όταν κάναν τα παιδιά τους και δεν είχαν τη δυνατότητα να τα στείλουν σε παιδικό σταθμό ή έπρεπε να γυρίσουν στο σπίτι, αυτές δεν σταμάταγαν, έκαναν ό,τι μπορούσαν να κάνουν, διότι δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στο δημόσιο. Ποιες έφευγαν και πήγαν στα σπίτια τους? Οι εργάτες, οι εργάτριες, οι γυναίκες εκείνες που έκαναν διάφορες δουλειές στα εργοστάσια,
Πάντα με τη σκέψη ότι θα γυρίσω να μεγαλώσω τα παιδιά μου 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια και να ξαναγυρίσω. Ας αφήσουμε ότι δεν υπήρχε ίση αμοιβή και δεν υπάρχει ούτε και σήμερα για την ίδια δουλειά. Επομένως, δηλαδή το εμφανίζεται να δικαιωθούν αυτοί που δουλεύουν 40 χρόνια. Και κοιτάξτε, μην νομίζετε ότι ξεκινάω από προσωπική αφετηρία, γιατί είχα 40 χρόνια συνεχούς ασφάλισης. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ μπόρεσα και είχα. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να έχουν. Με αυτή λοιπόν την δικαιολογία μπορείτε να περιορίσετε πάρα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων που θα πάρουν κάτι παραπάνω. Λέει από 9 έως 209 ανεβαίνουν οι συντάξεις. Από 9 ευρώ έως 209. Μα έχει χαθεί το 50 και το 60% για πολλούς στη διάρκεια της κρίσης. Με αυτό το νομοσχέδιο αγιοποιείτε τον νόμο, κατ' όγκαλο με ποια έννοια. Τον θεμελιώνετε καλύτερα και διορθώνετε επιμέρους ζητήματα επειδή έτσι αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας. Παραγράφετε όλες τις απώλειες που είχαν οι εργαζόμενοι στη διάρκεια της κρίσης και παραγράφετε, αν θέλετε, και απώλειες που είχαν και πριν την κρίση. Θα μου πείτε, το ΚΚΕ είναι περισσότερο ευαίσθητο από τα άλλα κόμματα. Η θέση που έχουμε εμείς και τη διατυπώνουμε και με συγκεκριμένα αιτήματα. Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα των ασφαλιστικών ταμείων, γιατί αυτά έχουν κλαπεί από τις αρχές της δεκαετίας του 50. Σωρευτικά έχουν κλαπεί τα αποθεματικά των ταμείων, για να μην πούμε με το περίφημο PSI που έγινε κούρεμα για τη σωτηρία των τραπεζών και χάθηκαν μέσα σε ένα βράδυ 10 δισεκατομμύρια. Λέμε να πληρώσει το κόστος το κράτος και η εργοδοσία, ενώ είναι υπάρχει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρηματιών, γιατί αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές δεν πρόκειται να τις περάσουν στο μισθό των εργαζομένων. Θα τις κρατήσουν για πάρτι τους. Μιλάμε για την πλήρη αποκατάσταση των απολειών, 13η και 14η κανονική, όχι επιδόματα που βαφτίζονται 13η και 14η σύνταξη κτλ. Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης. Είμαστε περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητοι από τα άλλα κόμματα, όχι. Διότι κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν ξεκινάμε από ευαισθησία. Βεβαίως υπάρχει ευαισθησία. Αλλά η δικιά μας ευαισθησία οικοδομείται πάνω σε ένα αντικειμενικό γεγονός. Εμείς δεχόμαστε την ασυμφιλίωτη αντίθεση κεφαλαίου και εργασίας. Αν θέλουν οι εργαζόμενοι να βελτιώσουν τη θέση τους, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Κάτι δεν θα τα χάσει όλα, κάτι να χάσει, να μειωθούν τα κέρδη του. Όλοι οι άλλοι είσαστε ευαίσθητοι και προς τις δυο κατευθύνσεις. Και κοροϊδεύετε το λαό όλοι σας ότι μπορεί να υπάρχουν μέτρα που ωφελούν και την επιχειρηματικότητα, και όταν λέτε επιχειρηματικότητα δεν εννοείται τώρα έναν που έχει ένα μαγαζάκι, άντε και το πολύ πολύ να απασχολεί τη γυναίκα του στο μαγαζί ή ξέρω εγώ έναν εργαζόμενο, μιλάτε για τις μεγάλες, τα θηρία τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους, αυτούς που είναι στεφάνι γύρω τους, και ότι τάχα μπορούν να ωφεληθούν και οι μεν και οι δε. Όχι. Ή ο ένας θα ωφελείται ή ο άλλος θα ζημιώνει. Και μην χρησιμοποιείτε το επιχείρημα ότι ο ΣΕΒ και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και τώρα ζητάει κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η σχέση, ας πούμε, του κεφαλαίου με την εκάστοτε πολιτική κυβέρνηση που το στηρίζει. Το κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να κάθεται εκεί απίκο, γιατί φοβάται ότι η εκάστοτε κυβέρνηση κάτω από την πίεση που δέχεται από τους εργαζόμενους, κάτω από την πίεση που, αν θέλετε, που δέχεται και η εκλογική της βάση. Γιατί και η εκλογική βάση των κομμάτων, ένα μεγάλο μέρος, είναι λαϊκή. Δεν ψηφίζουν. Δεν αρκεί η ψήφος της αστικής τάξης. Κάτω λοιπόν από αυτή την πίεση είναι σε επαγρύπνηση ή μπροστά σε προεκλογική περίοδο. Μήπως γίνουν κάτι παροχές, λίγο παραπάνω. Και με αυτή την έννοια δεν υπάρχει περίπτωση που ο ΣΕΒ δεν άσκησε πίεση στην εκάστοτε κυβέρνηση. Είτε ήταν Νέα Δημοκρατία, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε από την αντίθεση ότι, ότι ο εργαζόμενος αμείβεται στη δουλειά του ή εισπράττει ένα μικρό μέρος από το προϊόν που παράγει, από την υπεραξία που παράγει και αυτή αποτελεί κεφάλαιο. Και να σας πω, οι ασφαλιστικές εισφορές της εργοδοσίας από πού βγαίνουν? Είναι από την κλοπή που γίνεται στον εργαζόμενο, ένα μέρος το επιστρέφουμε τη μορφή των ασφαλιστικών εισφορών. Ούτε αυτό το αφήνεται όρθιο. Μειώνεται τις ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή ανεβάζεται την κλοπή, την νομιμοποιημένη στις συνθήκες κλοπή στους εργαζόμενους. Και θα επιμείνω στο ζήτημα αυτό. Τα μέτρα πάρθηκαν από τότε. Από το 1973 ήταν απόφαση να επιλεγούν αυτά τα μέτρα. Τα εφάρμοσαν πρώτα στη Χιλή. Και μάλιστα θυμάμαι το
δεν θυμάμαι τότε, συνασπισμός λεγόσαστε, που είχατε βγει στα κάγκελα και λέγατε για την κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, Πασόκ, ότι είναι η κυβέρνηση Πινοσέτ που φέρνει αυτά τα μέτρα. Κοιτάξτε να δείτε, τα μέτρα που συμφέρουν το κεφαλαιοκρατικό σύστημα τα εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις. Τώρα, γιατί επιλέχθηκε η κυβέρνηση της Χιλής πρώτη να τα εφαρμόσει, δεν ξέρω. Μετά τα εφάρμοσε ο Θάτσερ. Τότε και οι μπαμπάδες σας του αριστερού ανανεωτικού ρεύματος λέγανε ότι κυριάρχησε ο παγετώνας του θατσερισμού, ο παγετώνας του ριγκανισμού. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να θώσετε το σύστημα. Φυσικά, η μια κυβέρνηση μπορεί να τα πάρει τα μέτρα πακέτο όλα, η άλλη να τα πάρει με λιγμούς, η μια να δώσει, να κάνει επιλεκτικές παροχές σε ένα τμήμα, σε μια ομάδα των εργαζομένων, όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Τι ήτανε το νομοσχέδιο Γιαννίτση που βέβαια οι κινητοποιήσεις του ανέτρεψαν? Γιατί ήτανε μακριά από αυτό? Ή ο νόμος Ιούφα? Αυτά είναι πριν την κρίση. Και με αυτή την έννοια, είτε είμαστε σε κρίση είτε σε ανάπτυξη, οι εργαζόμενοι τα πληρώνουν. Και ένα τελευταίο που ήθελα να τονίσω. Πραγματικά θα περάσει και η Ελλάδα, γιατί άλλες χώρες έχουν περάσει, σε σύγχρονες μορφές φτώχειας. Όχι, δεν θα έχουμε την εικόνα της φτώχειας της δεκαετίας του 50 ή τη φτώχεια την προπολεμική. Δεν ξέρω πόσοι είδατε αυτό το έργο, τα παράσιτα. Τι είδαμε? Τους ανθρώπους που ζουν στο καταγόγιο, αλλά έχουν όλοι και από ένα κινητό. Γιατί χωρίς κινητό πρέπει να ψάξουν να βρουν δουλειά, να δώσουν μια διεύθυνση σε κάποιον να τους προσλάβει στη δουλειά και δεν μπορούν να τους δώσουν το καταγόγιο που απ' έξω μάλιστα πηγαίνουν οι άλλοι, κάνουν και την ανάγκη τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν νέες μορφές επίλυσης του προβλήματος της στέγης. Μεγάλα, πώς τα λένε, πάρκινγκ, τεράστια πάρκινγκ αυτοκινήτων και υπάρχουν άνθρωποι και οικογένειες οι οποίοι απολύθηκαν. Έχασαν το σπίτι τους, γιατί βέβαια το σπίτι το αποκτάζει μόνο με δάνεια. Κράτησαν όμως το αυτοκίνητο και το λάπτοπ και το κινητό. Και ζουν μέσα σε αυτά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Γιατί τώρα έχουμε και τις νέες μορφές δουλειάς. Και για να ολοκληρώσω, αυτά όλα τα μέτρα που πάρθηκαν εδώ και χρόνια, είτε με βαθιά συνείδηση, είτε κάτω από πίεση, είτε από συνθηκολόγηση, είτε από οτιδήποτε, δεν με ενδιαφέρει να πιάσω την ηθική πλευρά του ζητήματος. Έχουν έναν ορίζοντα, αυτό που λέτε την περίοδο της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης. Αυτή θα δημιουργήσει νέες μορφές φτώχειας. Οι άνθρωποι από το σπίτι τους θα πρέπει να έχουν ένα σπίτι. Και αν δεν έχουν σπίτι, θα έχουν ένα τοχόσπιτο. Και αν δεν έχουν τοχόσπιτο, θα έχουν και το αυτοκίνητό τους. Θα έχουν αυτοκίνητο, θα έχουν κινητό, θα έχουν λαπτόπ και θα δουλεύουν από το σπίτι. Για να μην σας πω τι συνέπειες και οικονομικά και άλλες τραγικές κοινωνικές συνέπειες επομένως. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνονται δεν είναι καθόλου μέτρα για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Διότι στην Ελλάδα υπάρχει η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και αυτή τη βιωσιμότητα με όρους σύγχρονους της κοινωνίας και αυτή είναι η εργατική τάξη και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα. Σε αυτόν τα χέρια, μόνο αυτοί μπορούν να εξασφαλίσουν την πραγματική βιωσιμότητα. Άλλη βιωσιμότητα για εσάς και άλλη βιωσιμότητα για μας. Από αυτή την άποψη πρόκειται για μέτρα τα οποία, πώς να πω, νομιμοποιούν όλα τα προηγούμενα, παραγράφουν τα πάντα και από αυτή την άποψη σήμερα χρειάζεται πραγματικά για να ανατραπούν αυτά τα μέτρα ή, εν πάση περιπτώσει, για να περιοριστούν οι συνέπειές τους. Δεν χρειάζεται ούτε κανένα κίνημα πλατιών, ούτε υψηλή τόνη μέσα στη Βουλή. Χρειάζεται ένα εργατικό λαϊκό κίνημα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη ΓΕΣΕ που κατακτήσατε στο συνέδριό της. Καμία σχέση. Ένα κίνημα πολύ διαφορετικό, πολύ πιο μαζικό, πολύ πιο δυναμικό, με όλες τις μορφές πάλης. Κοιτάξτε, οι ανώριμοι καρποί όπου υπάρχουν θα οριμάσουν.